Χρήσα ω θεματοφύλακα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία καλείται να δώσει τη λύση σε μέσα σε μια σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν εμπλέκεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι αυτό ο ρόλο του. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό γιατί η θέση του είναι γνωστή, γιατί έτσι συνέβη και όταν υπήρξε ο ορισμό τη κυρία Ξένη Δημητρίου. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και τότε εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα αφού είχε φύγει η κυρία Ευτέρπη Κουντζαμάνη. Είναι λοιπόν διασταυρωμένο το ρεπορτάζ μας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πρόκειται να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα για την αλλαγή στην ηγεσία της δικαιοσύνης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με δεδομένη τη θέση του, όπως σας είπα και προηγουμένως. Αυτό είναι και γνωστό σε όλους, και στα κόμματα και σε εμάς τους ίδιους. Τώρα, υπήρξε μια φιλολογία και κάποια δημοσιεύματα που έφεραν τον πρόεδρο να έχει διαμηνήσει ότι θα το υπέγραφε το προεδρικό διάταγμα στην περίπτωση που υπήρχε διακομματική συνένεση στα πρόσωπα. Αυτό διαψεύδεται από την Προεδρία. Εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Δεν ισχύει. Είναι σαν να παρεμβαίνει ο πρόεδρος στη διαδικασία και αυτό δεν είναι ο ρόλος του. Βεβαίως, είναι λογικό να συνάδουμε όλοι από τη λογική η σκέψη μας, δηλαδή ότι αν υπήρχε μια συμφωνία στα πρόσωπα, ίσως οι διαδικασίες διευκολύνονταν. Αυτό δεν αφορά όμως το χρόνο της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος. Και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής, γιατί σας άκουσα προηγουμένως να συζητάτε, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι συμβουλευτική διαδικασία. Και δεν αποκλείει πιθανότητα να προσθεθούν πρόσωπα στην πορεία που τα πολιτικά κόμματα ή η διάσκεψη των προέδρων μπορεί να κρίνει ότι είναι ικανά να πληρώσουν τις συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες φεύγουν οι δικαστές την ημερομηνία που ξέρουμε. Τώρα, επειδή υπάρχει και ένα ερώτημα, υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα υπάρξει κενό από τις 30 Ιουνίου και μέχρι να οριστεί η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος το είπε στην αρχή. Σύμφωνα με τα δικαστικά δεδομένα, οι θέσεις δεν μένουν κενές, πληρώνονται από τον αρχαιότερο δικαστή στην επετηρία των δικαστών. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται και η Προεδρία της Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα που μπαίνουν, εμπλέκουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ισχύουν. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν χρειάζονται εξτρεμισμοί σε ό,τι αφορά τους θεσμούς δικαιοσύνη, κυβέρνηση, προεδρία κτλ. Η προσωπική μου άποψη να φύγει για το φέτο είναι δική μου άποψη, δική μου γνώμη. Βεβαίως. Ευχαριστούμε τη Χρήση Ερμελιώτη για το πλήρες ρεπορτάζ. Γιώργο Φθημίου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Όχι, πάνω σε αυτό το θέμα, όχι αναφορικά μόνο με την προεκλογική προετοιμασία τώρα της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές. Είχαμε ένα ραντεβού σήμερα το πρωί. Ο κύριος Καραμαλής είδε τον κύριο Μητσοτάκη στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, έπειτα από αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού. Συζητήθηκε βεβαίως το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου και η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εν όψη της εθνικής κάλπης. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Καραμαλής στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Περιστέρι είχε παρενέβει δημόσια με δήλωσή του μπροστά στις κάμερες και είχε στηρίξει. Δηλώσει την προσωπική στήριξη στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, έχει παρευρεθεί και την Παρασκευή πριν τις εκλογές και στην ομιλία που έκανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα λοιπά, στις επόμενες ώρες, πιθανότητα σήμερα το βράδυ, με δημόσια τοποθέτησή του, οι πληροφορίες ΣΕΡΤ λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές κάλπες. Ενώ και τη Δευτέρα, νομίζω, πρόκειται να ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Θημίου για το ρεπορτάζ. Η φωτογραφία που βλέπετε, φίλοι τηλεθεατές, είναι αρχείου, δεν είναι πρόσφατη. Αυτό έτσι για όποια διευκρίνηση είναι ωφέλιμη αυτή τη στιγμή. Θα μας επιτρέψει τώρα, αυτοί φίλοι τηλεθεατές, μας τιμάμε την παρουσία του, καθώς, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, η συμπεριφορά του, η απόφασή του, η ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του μπαίνει στην πολιτική ατζέντα της επικαιρότητας. Στα κυρίως θέματα είναι κοντά μας μέχρι πριν από λίγες ώρες βουλευτής Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Γιάννης Σαρίδης. Κύριε Σαρίδη, καλώς ήρθατε. Αν θέλετε να πω το σχόλιο για τα θέματα που έχουμε ήδη πει της επικαιρότητας. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πρώτο σχόλιο για να σας βγάλω και εκτός ατζέντας. Για το πρώτο βίντεο το οποίο δείξατε, όπου μιλούσε ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Ολυμπιακός. Οπότε πάμε κατευθείαν σε αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Θα ήθελα να πω ότι η Ένωση Κεντρών, ο προγραμματικός της λόγος του Σεπτέμβριο του 2015, μιλούσε για συνένεση, για εθνική συνεννόηση, για πολιτικές συνεργασίες, για διάλογο και για οικουμενική κυβέρνηση. Αυτός ήταν ο προγραμματικός της λόγος. Με αυτόν τον λόγο μπήκε η Ένωση Κεντρών μέσα στη Βουλή του 2015.
2015. Το 2016 συνέχισε το ίδιο. Το 2017 βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμων που είχε δει τον κύριο Πρωθυπουργό και μίλησε ότι του έκανε πρόταση για οικουμενική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επικαλείται σήμερα, δηλαδή ότι η Ένωση Κεντρών είναι κατά πάντων, έχει μία απόσταση μεταξύ αυτών των οποίων έλεγε πριν από 2 ή 3 χρόνια, μεταξύ αυτών των οποίων λέει τώρα. Εγώ έτσι τουλάχιστον το βλέπω σαν μία απόσταση των δηλώσεων των προηγούμενων με των δηλώσεων των οποίων έχει κάνει σήμερα. Τώρα, και ένα σχόλιο. Αυτή την απάντηση την προστάτε την περασμένη εβδομάδα, οφείλω να το πω δημόσια αυτό. Όταν στη θέση που κάθεστε ο κύριος Λεβέντης, εκτόξευσε πείρα εναντίον σας σε συγκεκριμένη ερώτηση. Σήμερα έχουμε έρθει για να δώσουμε απαντήσεις. Έχουμε έρθει για να δώσουμε απαντήσεις για όλα. Αυτό θα ήταν σαν ένα πρώτο σχόλιο στις δηλώσεις συγκεκριμένες στο βίντεο το οποίο δείξατε. Τώρα, από εκεί και πέρα. Πράξη. Τον λόγο της Ένωσης Κεντρών τον έκανα εγώ μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Συνένεση, συνεργασία, προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, κοινοβουλευτικό έργο. Και μέσα στο κοινοβουλευτικό μου έργο αυτό έχω μπορέσει και έχω συνυπογράψει 4 τροπολογίες οι οποίες έχουν γίνει νόμοι του κράτους με βουλευτές άλλων κομμάτων. Με βουλευτές άλλων κομμάτων. Αυτές οι τροπολογίες προέρχονται μέσα από μια συνεννόηση, από έναν διάλογο, από κάποιους συμβιβασμούς. Γιατί αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάει ένας πολιτικός, ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα ανήκει, ανεξάρτητα από την καρέκλα στην οποία κάθεται, είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Περιμένω να τελειώσω για να σας κάνω τις ερωτήσεις μου, γιατί έχω την αίσθηση ότι θέλετε να εκφράσετε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σκέψη, γιατί έχετε συσσωρευμένη, αν θέλετε, ανάγκη να απαντήσετε σε όσα έχουν υποθεί για εσάς. Βεβαίως. Αν είστε έτοιμος να αρχίσω τα ερωτήματά μου. Βεβαίως. Πάω στο κυρίαρχο ερώτημα, κύριε Σαρίδη, όλων των φαντάζομαι των συναδέλφων και των φίλων τηλεθεατών αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα αυτή η δήλωση της ανεξαρτητοποίησης? Γιατί αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το περιεχόμενο της πολιτικής σας σκέψης και της πολιτικής σας συμπεριφοράς πρακτικής? Θα ήταν ανέντιμο να έκανα οποιαδήποτε κίνηση ανεξαρτητοποίησης πριν από 9 μήνες όταν ο Βασίλης ο Λεβέντης με διέγραψε. Γιατί δεν περίμενατε μια εβδομάδα ακόμα να κλείσει? Γιατί περίμενα να δω. Έκανα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και σαν μια ευθύνη και μένα από την δική μου την πλευρά. Γιατί απέτυχα να πείσω τον πρόεδρο επί 9 μήνες ότι το κόμμα χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία. Χρειάζεται διάλογο, χρειάζεται συνεννόηση. Πρώτον και κύριον, η Ένωση Κεντρών δεν είχε ποτέ συλλογικά όργανα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει συλλογικά όργανα, από τη στιγμή που δεν έχει επιτροπές, από τη στιγμή που αποφασίζει μόνο ο πρόεδρος, άρα λοιπόν και ο πρόεδρος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Αντιθέτως, ο πρόεδρος βγήκε το βράδυ των εκλογών και έριξε την ευθύνη στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες φταίνε που η Ένωση Κεντρών πήρε 1,45. Κανένας άλλος δεν έχει ευθύνη. Ποτέ δεν ανέλαβε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών την ευθύνη την οποία του αναλογούσε. Ούτε και τώρα. Κύριε Σαρίδη, ούτε και τώρα το έκανε. Ξαναρωτώ, γιατί σήμερα να δηλώσετε ανεξάρτητος και να μην κλείσει αυτός ο κύκλος, όπως λέτε εσείς, προσωπική σας ταλαιπωρίας ή προσωπική σας αρνητικής παρουσίας μέσα στο Ένωση Κεντρών, αμφισβητώντας πράξεις και συμπεριφορές όπως τις περιγράψατε, δεν περιμένετε να κλείσει? Μια εβδομάδα είναι, λίγες ημέρες ακόμα, να κλείσει αυτός ο κύκλος ήρεμα, χωρίς να υπάρχει αυτό το σοκ της δημοσιότητας, όπως μπορεί κανείς να περιγράψει κάποιος που σχέτεται καχύποπτο απέναντί, να πει το έκανε ο Σαρίδης για να δημιουργήσει ένα σοκ δημοσιότητας για να μπορέσουν να γιατρευτούν. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να γιατρευτούν οι παθογένειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Για να μπορέσουν. Προστεί το όφελος μια εβδομάδα για να μπορέσουν, σας το ξαναλέω και πάλι, να διαλυθούν οι παθογένειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Όταν είχε ανεξαρτοποιηθεί ο κύριος Καράς το 2016, τότε λοιπόν ήταν η πρώτη μου κρούση ότι χρειαζόμαστε συλλογικές αποφάσεις, πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο με την Ένωση Κεντρών. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον Σεπτέμβριο του 2015 με αποκάλεσε προδότη ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και προχώρησε στην πράξη της διαγραφής μου. Ζήτησε δημόσια 23-24 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο εκείνο. Έλεγε δημόσια στα κανάλια ότι ή ζητάει συγγνώμη για τις δηλώσεις του ή να παραιτηθεί. Αντιθέτως, εγώ, παρόλο που υπήρχε αυτή η διαγραφή, κράτησα όρθια το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, γιατί ήθελα να ήταν εντάξει απέναντι στις κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. Αλλά λειτουργούσατε μια αυτονομία. Το κρατούσα όρθιο και έκανα πράξη. Ήμουνα ο μόνος. Βρήκατε σε ενέργειες που ήταν αντίθετα στην κεντρική πολιτική του κόμματος. Του αρχηγού του κόμματος. Ο λόγος δεν ήταν. Το ξέρετε, κύριε Σαρίδη. Δεν άλλαξε ο λόγος ο δικός μου. Ο λόγος του Προέδρου άλλαξε στην πορεία. Ο λόγος της Ένωσης Κεντρών ήταν αυτός. Κύριε Βίτσο, ομάδα, ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Σαρίδη, δημιουργεί την πολιτική τη στρατηγική του κόμματος. Προσέξτε ένα στρατιώτη που όταν πει ο αξιωματικός ή ο στρατηγός του πει: εμένα μου αρέσει αυτό που λες τώρα, αλλά θα αλλάξω χαρά
άκουμα, γιατί δεν μ' αρέσει η επιλογή σου, στρατηγέ, τότε δεν πάμε στον πόλεμο. Πάμε σε ανταρσία. Δεν ήταν ανταρσία. Ξέρετε. Άμα ήταν να γίνει ανταρσία, θα είχε γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και αυτή τη στιγμή, εγώ θα είχα και ένα πολιτικό μέλλον. Όπως γνωρίζετε, με ένα μήνα πριν από τις εκλογές, τι πολιτικό μέλλον όχι, μπορεί να γίνει. Κάνετε βουτιά στο κενό, σας το λέω. Τι μπορεί να περιμένει κάποιος. Η κίνησή μου συγκεκριμένη, γιατί άμα θέλει να σας πω γιατί το κάνει, γιατί αγάπησα αυτό το κόμμα. Και γιατί μέσα από αυτή την κίνηση θα καλλιεργηθούν οι ζυμώσεις οι οποίες πρέπει να συμβούν για να μπορέσουν να γιατρευτούν οι παθογένειες οι οποίες υπάρχουν αυτό το κόμμα, μήπως και μπορέσει να επανέλθει η Βουλή. Πρέπει να γίνει αλλαγή ηγεσία στην Ένωση Κεντρών, αυτό μου λέτε. Δεν μίλησα ποτέ για αλλαγή ηγεσία. Τι ζυμώσεις πρέπει να γίνουν. Δεν μίλησα. Δεν υπάρχει διάλογος. Μα δεν υπήρχε διάλογος ποτέ στην Ένωση Κεντρών. Δεν υπήρχε με συλλογικό όργανο για να αποφασίσει κάτι. Δεν υπήρχε ποτέ. Είναι δημοκρατία αυτό. Εγώ όταν μπήκα μέσα ονειρεύτηκα μια περισσότερη δημοκρατία, μια διαφορετική δημοκρατία. Όταν μιλάς για συνένεση, συνεννόηση, συνεργασία, από πού προεκύπτουν όλα αυτά. Δεν προκύπτουν από μεγαλύτερη δημοκρατία, περισσότερη δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο. Επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς, περιγράφετε μια εικόνα. Σαν να είστε σε ένα δωμάτιο μόνος σας και στο υπόλοιπο δωμάτιο ο Βασίλης Δεβέντης με τους συνεργάτες του και δεν σας ανοίγουν την πόρτα. Δεν σας μιλά κανείς. Απλά σας φωνάζουν για να πείτε ένα ναι ή ένα όχι με βάση τις δικές σας αποφάσεις. Αυτό που περιγράφετε δεν είναι πολιτική πρακτική. Θα σας πω πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, ότι αποχώρησαν δεκάδες παλιά μέλη της Ένωσης Κεντρών, επειδή ακριβώς εμείς το λόγο της Ένωσης Κεντρών δεν τον κάναμε πράξη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό φάνηκε στις συγκεκριμένες εκλογές. Είχαμε πάρει 187.000 ψήφους και πήραμε 75.000 ψήφους με την προσχώρηση ονομάτων τα οποία ήταν έξω από τον χώρο της Ένωσης Κεντρών. Αυτό δεν αποδεικνύει, δεν καταδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα αυτό, στο χώρο αυτό, τότε ποιο είναι αυτό να που το κάνει. Να ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Βεβαίως. Δεν είναι πολιτική η ερώτησή μου, δεν είναι δημοσιογραφική, είναι προσωπική, είναι ανθρώπινη. Είναι μια ανάγκη σας αυτή τη χρονική στιγμή να εκδικηθείτε τη συμπεριφορά της Ένωσης Κεντρών και του Βασίλη Λεβέντη στο πρόσωπό σας και την περιγράφετε ένα κλίμα το οποίο προφανώς ανθρώπινα θα έχει συσσωρεύσει μέσα σας αρκετή πίεση, αρνητική πίεση. Και θα μπορούσε κανείς να εκάσει, να σκεφτεί, ανθρώπινα μιλάω πάντα, όχι πολιτικά, ότι τώρα εγώ θέλω να μην τελειώσει, να μην κλείσει η πόρτα λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών. Θέλω να φύγω πριν, λίγες ώρες ή λίγες μέρες πριν, για να δώσω το δικό μου πολιτικό στίγμα και να πω δεν αντέχω πια. Είναι σαν να εκδικήσετε τον Βασίλη Λεβέντη, σαν να εκδικήσετε τις επιλογές του παρελθόντος. Δεν υπάρχει με το χέρι στην καρδιά, δεν υπάρχει αν ήταν να εκδικηθώ τον πρόεδρο, θα το είχα κάνει πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις μήνες, πριν από πέντε μήνες, πριν από έξι μήνες, πριν από εφτά μήνες. Θα μπορούσα να είχα αναζητήσει ένα καλύτερο πολιτικό περιβάλλον για μένα, κάτι θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Το κάνω αποκλειστικά και μόνο για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα στην Ένωση Κεντρών ότι πρέπει να αλλάξει το κόμμα, να βρει έναν διαφορετικό βηματισμό, να ανοιχτεί, να γίνει δημοκρατικό, γιατί δημοκρατικό δεν ήταν ποτέ. Ήταν ποτέ Ένωση Κεντρών, ήταν το κόμμα του Βασίλη του Λεβέντη. Ένωση Κεντρών δεν ήταν ποτέ. Τότε θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Σαντή, την Ένωση Κεντρών πώς τη μάθαμε. Τη μάθαμε από τα υπόλοιπα στελέχη ή από τον Βασίλη Λεβέντη τον αγώνα που έκανε δεκαετίες. Τη μάθαμε από τον Βασίλη τον Λεβέντη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο πράγματα. Είναι δύο διαφορετικές ιστορικές περίοδοι. Είναι η πρώτη περίοδος, η οποία ήταν πριν να μπει η Ένωση Κεντρών. Σας άρεσε την πόρτα να μπείτε στην Βουλή. Αφήστε με να απαντήσω. Θα απαντήσω και σε αυτό. Λοιπόν, ήταν δύο διαφορετικές ιστορικές περίοδοι. Ήταν η πρώτη περίοδος όπου ήταν ο μοναχικός αγώνας του Βασίλη του Λεβέντη. Πολύ καλά το είπατε. Ο μοναχικός αγώνας, ο επίπονος, σε ένα κομμάτι αυτού του αγώνα για δύο χρόνια συμμετείχα και εγώ. Για δύο μόλις χρόνια συμμετείχα και εγώ. Και είχαμε την δεύτερη περίοδο της Ένωσης Κεντρών, όπου ήταν η κοινοβουλευτική περίοδος της Ένωσης Κεντρών, εκεί δηλαδή που η Ένωση Κεντρών εκλήθη από τον ελληνικό λαό, τον λόγο της, αυτό να είναι που έλεγε πριν να το κάνει πράξη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ λοιπόν ήμουνα βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Δεν ήμουνα βουλευτής του Βασίλη του Λεβέντη. Και εγώ πήρα τον λόγο της Ένωσης Κεντρών για να το κάνω πράξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό έκανα. Και το έχω κάνει με αποδείξεις. Δεν το έχω κάνει μόνο με λόγια. Έχετε μιλήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Με κανέναν δεν έχω μιλήσει. Υπάρχει εδώ ένα ρεπορτάζ, θέλω να το επιβεβαιώσετε, το διαψεύστε, γι' αυτό άλλωστε να το διαβάζω. Υπάρχει, πιθανότατα έχετε μιλήσει με την πλευρά Βελόπουλου.
Όχι. Δεν έχετε κοινούς γνωστούς. Όχι. Ακούστε κάτι, γιατί με ρώτησαν και από ένα ραδιόφωνο τον κύριο Βελόπουλο. Τον κύριο Βελόπουλο τον συνάντησα, τον άνθρωπο. Τυχαία. Πριν από ένα χρόνο στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν κάναμε μια πολιτική κουβέντα. Δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε ένα ραντεβού πριν από ένα χρόνο. Ραντεβού να ήταν. Όχι. Τον συνάντησα τυχαία. Εκεί λοιπόν κάναμε μια κουβέντα. Είπαμε ότι θα πίναμε ένα καφέ. Δεν τον ήπιαμε ποτέ τον καφέ αυτό με τον άνθρωπο. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Κύριε Χαλατζή, τα ερωτήματά σας παρακαλώ. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. Τόσα χρόνια που ήσασταν, τα 4 τελευταία χρόνια, και κυβερνού και διοικούσε το κόμμα του κ. Λεβέντης ως δικτάκτορας, από ό,τι περιγράψατε. Ποιες, δεν είδα όμως να έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις. Γιατί οι αντιδράσεις των βουλευτών που φεύγανε, και εσύ, γιατί ήταν. Οι βουλευτές που φύγανε. Οι βουλευτές, η μία βουλευτή που έφυγε τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι δεν με έκανε αντιπρόεδρο στη Βουλή και έκανε το γιο του. Ο τελευταίος ήταν ο κ. Σόκας. Πριν τον κύριο Φωκά. Κοιτάξτε, η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Που ήταν προσωπικό. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει διαδικασία δημοκρατική. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έθιξε το θέμα με την αντιπροεδρία του κυρίου Γεωργιάδη. Έθιξε αυτό το θέμα, το οποίο λέγεται οικογενειοκρατία, που ήταν κατά η Ένωση Κεντρών. Ναι, αλλά δεν είχαμε άλλες καταγγελίες αυτού του είδους από αυτούς που φύγανε από την Ένωση Κέντρου, οι βουλευτές. Ο καθένας έφυγε για κάποιον συγκεκριμένο. Ναι, αλλά εσείς τόσα χρόνια που περνάγατε αυτή τη βάσανα. Κοιτάξτε κάτι. Είναι θέμα ιδεολογικό. Είναι θέμα ιδεολογικό το δικό μου. Δεν είναι ούτε οργανωτικό, ούτε πειθαρχικό, ούτε τίποτα. Θέμα ιδεολογικό. Έθεσα λοιπόν ένα θέμα ιδεολογικό στο Βασίλη το Λεβέντη το Σεπτέμβριο του 2018. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο δικός μου Γολγοθάς. Και ενδεχομένως όχι ο Γολγοθάς του Πρόεδρου. Ο δικός μου Γολγοθάς ξεκίνησε. Πώς τώρα. Είχατε στη δική σας επιλογή, είχατε τώρα αν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα ενός κεντρών ή αν θα διαλυθεί εξών συνετέθη. Ναι. Το είχατε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Με κατηγορούσαν για χάριστο. Αυτό το χαρτί στα χέρια σας. Με κατηγορούσαν για χάριστο. Προσέξτε τι σας λέω. Με κατηγορούσαν για χάριστο την ίδια στιγμή που εγώ κρατούσα όρθιο κοινοβουλευτικά το κόμμα για να είναι εντάξει απέναντι στις ευθύνες. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο. Ταυτόχρονα ένα κόμμα, συγγνώμη. Με κατηγορούσαν, κύριε Σαρίδη, συγγνώμη. Ένα κόμμα. Ένα κόμμα που σας συμπεριέλαβε στην ομάδα του και σας έκανε βουλευτή. Αφήστε με. Ένα κόμμα έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα κανόνα, έχει ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εντάξει. Παρακαλώ, δεν θέλω να δει τύπο ότι είμαστε επιθετικοί. Όχι, για όνομα μακριά από εμά. Μόνο να άλλο δημοσιογραφική κριτική και άλλο οτιδήποτε. Κατηγορήθηκα λοιπόν για χάριστο για αυτό που σας είπα και επίσης κατηγορήθηκα για χάριστο. Επειδή εις βάρος της όποιας πολιτικής μου εξέλιξης έκατσα στο κόμμα του κυρίου Λεβέντη να το στηρίξω κοινοβουλευτικά, να είναι εκεί και να προσπαθήσω να τιμήσω την ψήφο των 180.000 πολιτών, δηλαδή να μην φανώ εγώ ότι ήμουν εκείνος ο οποίος γκρέμιζε το κόμμα, αλλά και να πείσω παράλληλα όλο αυτό το χρονικό διάστημα τον πρόεδρο ότι δεν πάμε καλά, πρόεδρε, και ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό. Δηλαδή θυσιάζεται εσείς τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει το κόμμα. Αυτό που με διακρίνει, και δεν μπορείτε να πείτε τίποτα σε αυτό, αυτό που με διακρίνει είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων του Γιάννη Τσαρίδη, δεν μπορείτε να το πείτε. Άρα λοιπόν ήμουν ασυνεπής απέναντι στη συνείδησή μου. Δεν είμαστε αντιπαλοί σας. Είμαστε δημοσιογράφοι, κάνουμε ερωτήματα. Δεν υπάρχει ούτε μπάθε ούτε δεύτερη σκέψη. Όχι, θέλω να σας πω. Αν κάτι μας διακρίνει σε αυτή την παρέα είναι αυτό. Ήμουν λοιπόν συνεπής και αυτήν την συνέπειά μου την κράτησα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και περίμενα να δω την αυτοκριτική από την πλευρά του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών. Αυτό περίμενα. Τελευταίο ερώτημα, δηλαδή, επιτρέψτε μου. Υπάρχει διάθεση και πρόθεση από εσάς να επιστρέψετε σε εθνικές εκλογές μέσα από ένα μηχανισμό, από ένα κόμμα? Ναι, κοιτάξτε, να είμαι και ειλικρινής. Από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν στις ευρωεκλογές. Γίνονται κάποιες δημόσεις. Έχω συμμετάσχει και εγώ σε δύο συζητήσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην σας. Με ποιους έχετε μιλήσει? Τώρα μου δίνετε το θέμα και μου το πετάτε και από το παράθυρο. Δεν είναι κακό, αφού είναι δημόσιες. Θα προκαλείτε και δημόσιους τηλεθεατές τότε. Θα μου επιτρέψετε, κοιτάξτε, ακούστε τα ειδικά. Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις είναι δημόσιες. Ναι, αλλά εκεί να τα βρούνε όμως μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν και αποκλήσεις. Εγώ θέλω περισσότερο η δημοκρατία. Εγώ θέλω σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωραία, αν σας πει ο κύριος Λεβέντης ότι ναι, θα έχω περισσότερη δημοκρατία, θα πάμε σε συνέδριο και όλα αυτά, θα παραμείνετε. Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ περίμενα τον πρόεδρο να το ανακοινώσει αυτό και τώρα που έκανα εγώ την κλίση μου να το ανακοινώσει. ΣΥΡΙΖΑ το πάτε. Λοιπόν, θα το δείτε άμεσα. Εγώ θα σας πω ένα κόμμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει κερδίσει την αγάπη μου και την εμπιστοσύνη μου, είναι εξωκοινοβουλευτικό.
αντιπολιτευτικό, είναι μικρό. Αν είναι να τελειώσω την πολιτική μου σταδιοδρομία με ένα κόμμα, ένα τέτοιο κόμμα, θα ήθελα, είναι, το κόμμα είναι το κόμμα των πειρατών, το οποίο τέλος πάντων. Σα ευχαριστώ πολύ. Σύνδεσα το πατέρα. Λοιπόν, σα χαιρετώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χαρατζιά και τον κύριο Σαρέδη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σα, κύριε Σαρέδη. Να είστε καλά. Πάμε όμω να συνδεθούμε με Κωνσταντινούπολη με την Αριάννα Φερεντήριου, καθώ το ρεπορτάζ των Διεθνών Ειδήσεων αλλά και το ρεπορτάζ που μα ενδιαφέρει άμεσα κάνει λόγο για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Έτσι, στο περιθώριο των G20 στα τέλη Ιουνίου στην Ιαπωνία, Αριάννα. Καλό μεσημέρι από εμάς. Καλό μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά αυτά μάθαμε χτες το βράδυ, ότι ενώ γίνεται όλη αυτή η φασαρία και όλη αυτή η συζήτηση για τους S-400, τελικά είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρόεδρου Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ χτες το βράδυ, και φαίνεται ότι αποφασίσανε να συνεχίσουν τις συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι γίνονται πολλά παζάρια, παίζονται πολλά παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι δια του εκπροσώπου του πρόεδρου Πούτιν, του κ. Πεσκόφ, δήλωσε ότι όλα πηγαίνουν όπως έχουμε συμφωνηθεί και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει μέσα από την επικοινωνία, την απευθείας επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν λοιπόν να κρατήσουν το θέμα στη συζήτηση, να ειδωθούν, δηλαδή να έχουν μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου του G20 που γίνεται στην Ιαπωνία 28 και 29 Ιουνίου. Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα να έρθει ο κύριος Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Είναι και αυτό ανοιχτό, είναι πολύ πιθανό να γίνει και αυτό γύρω στον Ιούλιο ενδεχομένως. Και επίσης συζήτησαν χτες το βράδυ αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, και φυσικά το επίμαχο θέμα είναι να συγκροτηθεί μια επιτροπή αυτό θέλει η Τουρκία, για να κανονίσει και για να συζητήσει αν τα S-400 αποτελούν απειλή για το ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτών των εποφών, Αριάννα, είναι και η απελευθέρωση τουρκοαμερικανού επιστήμονα, ο οποίος είχε τη μήνυ του Ερντογάν, είχε το, αν θες, την φυλάκιση, τον περιορισμό από το πραξικόπημα, έτσι. Ακριβώς. Να θυμηθούμε την περίπτωση του Μπράνσον, του ιερωμένου Μπράνσον, τον περασμένο Οκτώβριο. Πάλι έγινε κάποια απόπειρα αναθέρμανσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Και ο ιερωμένος Μπράνσον, ο οποίος είχε συλληφθεί και αυτός αμέσως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, απελευθερώθηκε και γύρισε στις ΗΠΑ. Αυτό είδαμε να γίνεται και εχθές λοιπόν άλλος ένας Αμερικανός τουρκικής καταγωγής διαστημικός επιστήμων, ο οποίος εργαζόταν στο Χιούστον, βρισκόταν κατά τη διάρκεια της απόπειρας πραξικόπηματος εδώ στην Τουρκία. Αμέσως μετά το πραξικόπημα συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές, παρέμενε κρατούμενος μέχρι εχθές. Και χτες απελευθερώθηκε. Ίσως και αυτό να αποτελεί μια χειρονομία την οποία πρέπει να εντάξουμε στις γενικότερες συζητήσεις και τα παζάρια, όπως σας είπα πριν, μάλιστα, που γίνονται μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Αριάννα Φερεντίνου. Τους άλλους θα συνδεθούμε και αύριο για τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ. Όμως, φίλοι τηλεθεατές, σε λίγη ώρα θα έχουμε. Διαβάζω μερικά από τα ερωτήματά σας, τα οποία θα απαντήσει ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός μας, ο Αυγίτας Ηλίου. Τι πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχουν οφειλές σε πάνω από 2 δόη? Υπάρχουν οφειλές που έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις των 12 δόσεων και φυσικά οι 120 δόσεις. Όλα αυτά σε λίγη ώρα. Τώρα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Εσείς κάνετε βασαρία με τον εξαίρετο φίλο συνάδελφο. Λέγαμε αν θα είναι νερό, είναι πετρέλαιο αυτό που λέτε. Απλά δεν μπορούσα να ακούσω τη συνάδελφο. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είναι η ψυχολογία? Κανονικά. Συνεχίζουμε. Να κάνω ένα ερώτημα που συνήθως νομίζω ότι είναι καλό να γίνεται στους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση σας, άντρες και γυναίκες, υποψηφίους για οποιοδήποτε θέση, είτε αυτή είναι η περιφερεία, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή δήμος, είτε είναι ακόμα και ευρωεκλογές ή ακόμα αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, που γίνονται κυρίως από το διαδίκτυο, πέρα από την πολιτική κόντρα στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, αυτά τα χτυπήματα, θα έλεγα, που είναι από ανώνυμα ανυπόγραφα μέχρι και ανυπόγραφα και επώνυμα, αλλά με σαθρά επιχειρήματα που κατευθύνονται προς όλους, δεν μιλάω μόνο για εσάς. Αλλά εσείς πώς τα βιώνετε? Και επειδή ο Γιώργος Πατούλης ούκο λίγα έχετε ακούσει, στο τέλος θα έρθω σε αυτή την κουβέντα, θα ήθελα να έχω τη δική σας σκέψη σε αυτό. Δεν είναι κολακιστικό ερώτημα, δεν είναι πάσα.
Απλά είναι ένα ερώτημα φίλων των Ιθατών κατακυρώσεων που λένε, καλά, δεν αντιδρά, δεν τσαντίζεται ο Πατούλης ή Ιδούρεν δεν προκειμένου για αυτά που ακούει και διαβάζει για αυτήν. Κύριε Χαριτάτ, από τη στιγμή που αποφάσισε κάποιο να εκθέσει τον εαυτό του, φεύγοντας από την επιστήμη του, από την εργασία του, από την οικογενειακή του, αν θέλετε, υποχρέωση πολλές φορές, για να ταχθεί υπέρ εκείνων των οποίων πιστεύει ότι πρέπει να κάνει για τον πολίτη, ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι με τον ορθόδοξο τρόπο καμωμένοι σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα συμφέροντα, τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να πολεμήσουν κάποιες πολιτικές που εμείς μπορούμε να τους χαλάμε τη σούπα. Προφανώς όμως, θα έλεγα, όσο μας αφορά, αυτά που ενδεχομένως πρεσβεύουν ή λένε, δεν σχετίζονται, κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Πάμε λίγο να μπούμε σε αυτά που αφορούν. Μπούλινγκ πάντως έχουμε υποστεί. Αλλά κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο να τα κάνουμε δυνατά και bullying, σωστά. Ποια μορφή ακριβώς, Μπούλινγκ? Κοιτάξτε, όταν κάποιος λέει για το όνομά σου, την ιστορία σου, χωρίς να στοιχειοθετεί τίποτα και πράγματι είναι ένα απέραντο ψέμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια μορφή bullying την οποία διαβάζει το παιδί σου, διαβάζει η οικογένειά σου, οι φίλοι σου και το οποίο πολύ σωστά λέτε είναι και σταθερά. Προφανώς. Που είναι και προβοκατόρικα. Είμαι στη διάθεσή σας. Παράδειγμα, διαβάζω στο διαδίκτυο σε αυτά τα ανυπόγραφα κείμενα και αρχίζουν και λένε ποιος είναι πίσω από τον Πατούλη, ποιοι είναι οι υποστηριχτές του, είναι το σύστημα των επιχειρηματίων, είναι το σύστημα Α, το σύστημα Β, το σύστημα Γ, Δ. Και εγώ σας ρωτώ ευθέως, ποιοι είναι οι υποστηριχτές σας? Οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν όλα αυτά τα χρόνια ότι κάποιοι που ξεκινήσαν από τους πολίτες, για τους πολίτες, με τους πολίτες και όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έχουμε πει, έχουμε πράξει, ενώνονται, δυναμώνουν τη δική σου θέληση και είναι η μεγάλη σου βάση με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και προφανώς θα σας έλεγα ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια, είτε στο Δήμο μας, είτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, είτε και στην ΚΕΔΕ, δεν έχουμε προστάτες, ούτε όμως είμαστε και προστατευόμενοι, κανενός. Η μόνη μας, εάν θέλετε, προστασία είναι ο πολιτικός μας λόγος, η πράξη μας και ο πολίτης μας εμπιστεύεται. Χθες συναντήσατε, εθιμοτυπικά εκτιμώ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εσάς και άλλους ανθρώπους και άλλους υποψηφίους περιφερειάρχης που είναι στο νήμα που λέμε, έτοιμοι να κόψουν το νήμα αν δοκιμήσει η αγωνία σας και συμφωνήσει με την ετοιμιγωρία του κόσμου. Είδα να σπέβδουν να γράφουν, δίκαια ή άδικα δεν το γνωρίζω, ότι αμέσως αυτός είναι ο Πατούλης, είναι ατζέντα Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι σημαίνει ατζέντα Κυριάκου Μητσοτάκη και πόσο σχέση έχει η δική σας ατζέντα και την περιφέρεια Αττικής με την ατζέντα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πώς θα κυβερνήσει τη χώρα αν αύριο είναι κυβέρνηση? Δηλαδή, κύριε Χαριτάτε, καταρχήν δεν μου αρέσει να λέω από πού ξεκινήσαμε και τι κάνουμε στη ζωή μας, όμως να τα πούν κάπου αλλού. Εμείς δεν είμαστε από τον κομματικό σωλήνα, ήμασταν από τα Πετράλωνα δουλεύοντας τη μητέρα μου και εγώ και ο αδερφός μου και σπουδάσαμε. Εγώ μπήκα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, θήτευσα πολλά χρόνια ως γιατρός, θήτευσα όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας ό,τι καλύτερο στο λειτουργήμα και στην οργομοσία που είχα δώσει. Και υπό αυτή την έννοια αλλού να τα πούν, όχι σε αυτούς που δώσαν εξετάσεις στην κοινωνία, από την κοινωνία, και εκείνη με ανέδειξε. Το ότι κάποια στιγμή έρχονται κάποια κόμματα και στηρίζουν τις ενέργειές σου, προφανώς είναι τιμητικό, τα κόμματα αποτελούν ένα κύτταρο της δημοκρατίας και υπό αυτή την έννοια χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που αποτελεί τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενδεχομένως, εγώ λέω ναι, τον αυριανό πρωθυπουργό, κάλεσε, εφόσον στηρίζει με τον κομματικό του μηχανισμό, τους ανθρώπους και να τους πει είμαστε κοντά σας και να επικαιροποιήσει αυτό το κοντά σας. Όμως, θα σας έλεγα ακόμα και το δηλαδή, ποσοστό. Δηλαδή, είναι μεντορά σας ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν αύριο είστε υπερφυάρχης εσείς και πρόεδρος της κυβέρνησης ο Μητσοτάκης, θα κάνετε ό,τι σας πει ο κ. Μητσοτάκης, να τα πω όπως τα λένε στις γειτονιές. Λοιπόν, επειδή βρίσκομαι και δεν λέω τίποτα για εσάς προφανώς, σε ένα κρατικό κανάλι, θα σας πω μέντορας της κυρίας Δούρου ήταν ο πρωθυπουργός. Και το λέω τόσο ευθέως, διότι η κυρία Δούρου είναι βγαλμένη από τον κομματικό σωλήνα. Δεν είχε κάνει, δεν είχε ώρες πτήσεως και είχε και μια επικοινωνιακή, εάν θέλετε, διάθεση. Την οποία βγάζει και σήμερα βαφτίζοντας το άσπρο μαύρο και κάνοντας. Αλλά ας μην μιλήσω γι' αυτό. Εμείς, τουλάχιστον όσο με αφορά εμένα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην παράταξη της Νέας Αρχής για την αυτοδιοίκηση, έχουν ξεκινήσει κολλώντας όλοι ένσημα, δίνοντας εξετάσεις στην κοινωνία καθημερινά, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην εργασία τους, στην επιστήμη τους και αποτελούν την προσπάθεια του αύριο. Υπό αυτή την έννοια, και γιατί το λέω τόσο ακραία,
Διότι... Πείτε το όπως θέλετε. Θα σας το πω καθαρά. Καταρχήν, κύριε Χαριτάτε, καταρχήν μιλάτε σε έναν άνθρωπο και το ξέρετε πολύ καλά, που ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όταν μιλούσαν για τη διάλυση πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ΙΚΑ, ήμουν απέναντι σε αυτό που λέμε σήμερα συγγενές κομματικό περιβάλλον. Άρα, εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις. Και έχουμε δώσει εξετάσεις ότι όταν κάτι είναι κακό για τον πολίτη, είμαστε απέναντι. Είμαστε με τους πολίτες, είμαστε με την πατρίδα. Και αν ένα κόμμα το οποίο πιστεύουμε στηρίζει εμάς, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να πάει αντίθετα, είμαστε και εμείς αντίθετα. Πάμε σε ερωτήματα. Τι θα κάνει ο Γιώργος Πατούλης για την ασφάλεια, τη μείωση του παρεμπορίου και την παραβατικότητα στην Αττική? Μπορεί να παίξει ρόλο η περιφέρεια σε αυτά τα ζητήματα που είναι στην καθημερινότητα του πολίτη και του προκαλούν αγωνίες? Η περιφέρεια, όπως εμείς την εννοούμε, και προφανώς αυτό θα θητεύσουμε, είναι ο προστάτης του πολίτη μέσα από την πιο δυνατή αυτοδιοικητική δομή που μπορεί να έχει. Άρα λοιπόν, προφανώς η ασφάλεια, αν εννοούμε της γειτονιάς, αποτελεί κεντρικό άξονα ευθύνης του κεντρικού κράτους. Όμως δεν θα αφήσουμε να χαργετιζόμαστε με τους υπουργούς επειδή κάποιος έχει την ίδια κομματικό σωλή. Θα σας το πω ευθέως. Είπε η κυρία Δούρου τίποτα όταν κάηκαν οι άνθρωποι και δεν υπήρχαν πτυτικά μέσα για την κυβέρνησή της, αλλά καθώς επίσης και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κατήγγειλε? Κάηκαν άνθρωποι. Μίλησε ότι που ήταν τα πτυτικά μέσα και γιατί έρχονται μετά από τις 15 Αυγούς. Μούγκα. Αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Πρώτα με τον πολίτη πρέπει να είσαι. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να είσαι στον πολίτη, να εμφανίζεσαι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, να καταγγέλεις όταν κάποιος είναι απέναντι από τον πολίτη. Αυτή είναι λοιπόν την πολιτική πρέπει να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα και προφανώς στη μεγαλύτερη αυτοδιοικητική δομή που λέγεται Περιφέρεια Αττικής. Εμείς αυτό πρεσβεύουμε, αυτό θα θητεύσουμε και αυτό θα κάνουμε. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι η κυρία Δούρου και μέσα από τοποθετήσεις και συνεντεύξεις έχει δηλώσει για αυτή τη στιγμή που περιγράφεται ότι εγώ εκείνη τη στιγμή εργαζόμουν. Ήμουν κοντά στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Πού ακριβώς? Και με ενδιαφέρει να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Δεν τρεπόμαστε λιγάκι που υπήρχε επικινδυνότητα 4 και το ξέραμε όλοι στην Ελλάδα? Και όταν και εγώ ήμουν στην Κινέτα δεν φρέθηκε πουθενά. Έκανε συντονιστικό. Κάλεσε όλες τις δομές του κράτους. Επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πολιτική πάνω σε αυτό και κρατήσαμε ένα πολιτικό πολιτισμό, δεν πάει να πει ότι δεν φέρει τεράστιες ευθύνες, τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Διότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ο περιφερειάρχης, δηλαδή ο άνθρωπος της Αττικής, μαζί με τον Πρωθυπουργό και να ρωτάει σαν να μην γνωρίζει τίποτα. Μα είναι δυνατόν? Μετά είχαν καεί 3 ώρες πριν κάποιοι άνθρωποι στην Αθήνα. Οφείλω εδώ να δώσω μια τοποθέτηση ότι η συγκεκριμένη περιγραφή σας έχει πει ότι εγώ δεν αποφασίζω ως αξιωματικός πυροσβεστικής, δεν μπορώ να αποφασίσω ως αξιωματικός ή αν θέλετε ως εποπτεύων την αστυνομία. Αποφασίζω και πράττω ως αυτοδιοίκηση. Ως περιφέρεια. Σαν, δηλαδή, απελευθερώνοντας τους μηχανισμούς που θα πρέπει και στην Ελλάδα. Τι ακριβώς κάνει? Κρύβεται. Πατούλη, δεν είμαι η Ειρήνα Τούρου. Ακούστε λιγάκι. Τώρα ακούστε. Εγώ θα σας πω, κύριε Χαριτάτε. Ακούστε. Να αυτό το καλύτερο. Ακούστε. Να μην δώσουμε την εντύπωση στην Ελλάδα. Ακούστε. Ότι είμαι πασαδόρος. Ωραία. Ακούστε όμως. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά και θα πρέπει να αντιληφθούν όμως ότι αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι δεν είχε κάνει πρόληψη πολιτικής προστασίας, συνδέοντας πολιτικές προστασίες και την πυρανίχνευση που χρειάζεται για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε φωτιά, εντάξει. Πού ήταν όλη μέρα εκείνη την αποφράδα 23 Ιουλίου? Πού ακριβώς ήτανε? Τη βλέπουμε λοιπόν την κυρία Περιφερειάρχη το βράδυ μαζί με τον Πρωθυπουργό να ρωτάνε αν ήξερα τι ακριβώς ήταν. Και εγώ την έχω ρωτήσει δημόσια. Ήξερε ότι υπήρχαν θάνατοι? Εάν ήξερε, γιατί δεν το είπαν? Εάν όμως δεν ήξερε, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι ένα κράτος που έχασε τόσους ανθρώπους μέσα στην Αττική δεν είχε ενημέρωση 3 ώρες μετά. Να πάω στο επόμενο ερώτημα. Αν έχετε ολοκληρώσει, για να μην νιωθεί τίποτα. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι τόσο ρηχό το πολιτικό περιεχόμενο και αν θέλετε, είμαι τόσο θυμωμένος ως πολίτης προπάντων, που αυτή τη στιγμή έχουμε διαλύσει τη δομή της περιφέρειας της Αττικής, της μεγαλύτερης δομής που υπάρχει στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, που τι να σας πω τώρα. Εγώ όμως οφείλω να κάνω ερωτήματα. Παρακαλώ. Πάμε στα σκουπίδια λίγο. Τι θα κάνει ο Γιώργος Πατούλης για τα σκουπίδια? Καταρχήν να πούμε, κύριε Χαριτάτε, ό,τι κάνετε για τα σκουπίδια, ποιους θα ωφελήσουν και ποιους θα ζημιώσουν? Γιατί φαίνεται είναι τέτοια βιομηχανία τα σκουπίδια, φίλοι τηλεθεατές, που μάλλον κάποιοι ζημιώνονται και κάποιοι ωφελούνται για να γίνεται
πολλή κουβέντα επί δεκαετίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πούμε και να ξέρει ο τελειθεατής, νομίζω το ξέρει, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης. Ότι οι Δήμοι κάνουν την αποκομιδή, δηλαδή μαζεύουν τα σκουπίδια και η περιφέρεια της Αττικής κάνει τη διαχείριση των σκουπιδιών. Οι Δήμοι τα μαζεύουν. Αυτός που δεν έκανε διαχείριση είναι η περιφέρεια. Και μάλιστα επί 5 χρόνια η κυρία Περιφερειάρχης όχι μόνο δημιούργησε τη μεγαλύτερη χωματερή και την επέκτηνε, αλλά και συγχρόνως οφείλει να δώσει εξηγήσεις για τη δημόσια υγεία της περιφέρειας Αττικής και των πολιτών της. Γιατί δεν έκανε καμία πολιτική και δεν χρηματοδότησε τους Δήμους για την δυνατότητα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων. Γιατί δεν έκανε το 50% του σύμπτου σκουπιδιού που κάνουν όλες οι πόλεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν ο λόγος για να πηγαίνουν τα σύγκριτα σκουπίδια σε ένα ΚΔΑΕ, δηλαδή σε ένα κέντρο διαχείρισης που το χρησιμοποιεί ένας εργολάβος? Διότι εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Εμείς έχουμε την πολιτική όπου ανακυκλώνει στην πηγή μέσα από την επιδότηση 4 ρευμάτων τουλάχιστον, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μέσω των Δήμων, οι πολίτες να πληρώνουν λιγότερα εφόσον ανακυκλώνουν και πάει το σύμμετο σκουπίδι κατά 50% λιγότερο, και από εκεί και πέρα να γίνει βιωματικό και να καταλάβει και το παιδί μας στο σχολείο ότι ανακύκλωση σημαίνει προστατεύω το περιβάλλον και προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει υγεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα απλώς μια κουβέντα. Να πείτε μια κουβέντα. Να προσέθει, να καταλάβει ο κάθε πολίτης ότι αυτές οι εκλογές της περιφέρειας Αττικής δεν είναι για να αποκτήσει ένα λάφυρο, ένα κόμμα. Είναι για να μπορέσει ο πολίτης να έχει γνώμη, γνώση για το μέλλον του, για τη δυνατότητα να κάνει καλύτερες τις πόλεις του, για το μέλλον των παιδιών του. Ξέρετε, κύριε Βατούρη, είχα πολλά ερωτήματα. Και να προσέλθουν λοιπόν. Είχα πολλά ερωτήματα να σας κάνω. Θα οφείλα να σας πω, την διαστροφή με τη δημοσιογραφική. Θα σας ρωτήσω για το οικογενειακό περιβάλλον και πώς αυτό ταράχτηκε με την στοχοποίηση, αν θέλετε, με την κριτική που έγινε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Καμία ταραχή. Και στην σύζυγό. Καμία ταραχή. Αλλά αυτό μέσα στην κουβέντα που κάναμε, που συγκρίσαμε, θα ήταν μια ίντρικα, θα ήταν ένα ευτελισμένο. Δεν έχω ανακρύψει τίποτα, κύριε Καρδάκη. Μακριά από μένα αυτό. Ήταν έτσι η ροή τη κουβέντα που θα ευτέλιζε οτιδήποτε. Πάντως, να ξέρετε, καμία ταραχή. Καμία ταραχή. Εμείς κοιτάμε βάσει του ρόλου που αναλαμβάνουμε από την ετοιμιγωρία του κόσμου να ανταποκριθούμε μέσα από αυτή την πράξη που θα κάνουμε για εκείνους. Εγώ σέβομαι τους πολιτικούς και τους πολίτες ακριβώς το ίδιο και σέβομαι και την οικογενειακή τους ηρεμία και γαλήνη. Το σε ευχαριστώ. Και την επιθυμώ. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν γνωρίζω, μπορεί να με έχουν αδικήσει ή να τους έχω αδικήσει. Δεν έχω να πω κάτι για εσάς τίποτα, αλλά και για αυτούς που μπορεί να το πράξανε, τους αγαπάμε, έχουν μια άλλη φιλοσοφία στη ζωή. Δεν πειράζει, δεν τους κάνουμε παρέα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ξεχνάστε καλά, κύριε Βατούρη. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πατήματα.